Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στη Νέα Κύο που εχθές, μάλλον τις τελευταίες μέρες, γίνεται η αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων τις οποίες έχει προμηθευτεί ο Δήμος κατόπιν διαγωνισμού. Ήδη έχουμε φτάσει περίπου στο 70%, κύριε Θανασόπουλε, αν δεν κάνω λάθος, της αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων στη Νέα Κύο. Για όλο το Δήμο ξεκινήσαμε από το Άργος, από το μεγαλύτερη, το κεντρικό άξονα, όπου και εκεί έχει πραγματοποιηθεί το 70% περίπου της αλλαγής των φωτιστικών σωμάτων. Στη συνέχεια πήγαμε στα μεγαλύτερα χωριά, αν θέλετε, του Δήμου, στις μεγαλύτερες ενότητες, όπως είναι το Κουτσοπόδι, όπου και εκεί βρισκόμαστε στο τελείωμα ουσιαστικά της αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων, τη Νέα Κύο. Θα ακολουθήσει κατόπιν το παραλιακό μέτωπο και εν όψη της καλοκαιρινής περίοδου, όπου είναι το Κυβέρι, η Μήλη κτλ. Η Δαλαμανάρα, που είναι βεβαίως ένα πολύ μεγάλο και κεντρικό σημείο, και στη συνέχεια θα επεκταθούμε σε όλο το κομμάτι του Δήμου Άργους Μυκηνών. Η όλη αυτή διαδικασία αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας που πρέπει να πραγματοποιηθεί στο Δήμο μας, όπως γίνεται και σε άλλους Δήμους, έτσι γίνεται και στο δικό μας. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη που έχει εκδώσει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, η αντικατάσταση αυτή των σωμάτων θα επιφέρει σημαντική μείωση στο κόστος, στο ενεργειακό κόστος και στο κόστος του αντιτίμου που πληρώνει ο Δήμος προς την ΔΕΗ, με αποτέλεσμα αυτό να φέρει και σημαντική μείωση στα τέλη, όπως έχει εξαγγείλει και ο Δήμαρχος, που θα είναι προς όφελος των Δημοτών. Βέβαια, αυτό από ό,τι καταλαβαίνω δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο και οι επενδύσεις γίνονται με σκοπό να εξοικονομηθούν χρήματα. Χρειάζεται υπομονή, όπως χρειάζεται υπομονή και από τους πολίτες για το χρόνο της αντικατάστασης των παλιών φωτιστικών σωμάτων με αυτά νέου τύπου. Έτσι χρειάζεται υπομονή και για να δούμε σταδιακά να μειώνεται τα δημοτικά τέλη, γιατί είναι πολύ σημαντικό το μέρος των χρημάτων που πληρώνουμε για το δημοτικό φωτισμό. Ο Δήμος κάθε χρόνο για αντικατάσταση των λαμπτήρων και μόνο και τις βλάβες και τα λοιπά πληρώνει σημαντικά ποσά. Ευελπιστούμε, και γι' αυτό έγινε και η όλη αυτή διαδικασία, ότι θα εξοικονομήσουμε χρήματα. Γι' αυτό γίνονται και αυτές οι επενδύσεις. Η μελέτη, όπως σας είπα, ο μελετητής έχει προσδιορίσει μια σημαντική μείωση του αντιτίμου που θα πληρώνουμε με τα καινούργια φωτιστικά σώματα από ό,τι με τα παλιά. Όπως σας είπα, ο μελετητής έχει μιλήσει για μείωση της τάξης του 70%. Καταλαβαίνετε ότι αν είναι έτσι τα πράγματα, ότι οι μελέτες δεν πέφτουν έξω, το καταλαβαίνετε. Ο μελετητής κάνει μελετά σύμφωνα με κάποια δεδομένα. Είναι πολύ σημαντική, είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Το χρονοδιάγραμμα έχουμε, πότε θα τελειώσουν? Είναι γύρω στα 16-17.000 φωτιστικά σώματα. Καταλαβαίνετε ότι θέλει χρόνο. Ήδη ο εργολάβος, ο οποίος έχει κάνει σύμβαση με τον προμηθευτή, επιχειρεί με δύο συνεργεία αρκετές ώρες, γιατί τον βλέπουμε, τον ελέγχουμε κι εμείς, περνάμε, βλέπουμε τις εργασίες του. Θέλει χρόνο. Θεωρώ ότι μέχρι το καλοκαίρι τουλάχιστον θα προσπαθεί να αντικαθιστά τα σώματα. Εγώ βλέπω από τους συμπολίτες μου εδώ πέρα ότι η μεγάλη πλειοψηφία το είδε με θετικότατα, και πραγματικά έτσι είναι. Ήδη έχουν πάρθει πλάνα και τα οποία δείχνουν πώς ήταν πριν και πώς είναι τώρα. Περισσότερο φως και λιγότερη ενέργεια και λιγότερο κόστος, το οποίο, όπως είπε και ο συνάδελφος από εδώ πέρα, θα αποτυπωθεί από του χρόνου κατά κάποιο τρόπο του λογαριασμού μας, αφού η μελέτη δεν κάνει λάθος και θα πάει πάρα πολύ καλά.